στους Έλληνες, όταν ο πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ σε μια συνέντευξη χρησιμοποίησε αυτές τις λέξεις που χρησιμοποίησε. Το πρώτο μου σχόλιο είναι ουδέν σχόλιο, γιατί τα φυσικά δεν με εκφράζουν αυτά τα πράγματα. Και θα έπρεπε να πω ότι νιώθω ντροπή. Ντροπή σαν Έλληνας και ντροπή διότι αυτός ο άνθρωπος εκπροσωπούσε ουσιαστικά την Ελλάδα. Εάν αυτά τα πράγματα που κανείς δεν αμφιβάλλει, έτσι είναι, δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και είμαστε να θυμίσουμε με τον κύριο Φώτη Πατσουράκο, ταμεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε Πατσουράκο, έχετε στείλει σαν Ιατρικός Σύλλογος μία επιστολή στην οποία ζητάτε στην ουσία να εφαρμοστεί ο νόμος. Και όταν λέμε να εφαρμοστεί ο νόμος, όσον αφορά στην συνταγογράφηση. Πρέπει λοιπόν τα φάρμακα να συνταγογραφούνται αποκλειστικά στο ιατρείο. Και όλο αυτό έχει να κάνει με τα γενώσιμα, έτσι δεν είναι? Εξηγήστε το μας λιγάκι. Είναι μια πολύπλοκο θέμα. Δεν είναι μόνο. Καταρχάς, ξεκινάμε από το γεγονός ότι κανένα φάρμακο δεν πρέπει να δίνεται από τα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή. Σήμερα τι ισχύει στην Ελλάδα? Κάποιος θέλει να πάει να κάνει, χρειάζεται κάτι, πηγαίνει στο φαρμακείο και λέει: έχω τα τάδε. Και ο φαρμακοποιός του δίνει ένα φάρμακο το οποίο πιστεύει ότι πρέπει να τον βοηθήσει στο συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο έχει. Αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο είναι μοναδικό, διότι σε οποιοδήποτε πολιτισμένη χώρα κανείς μα κανείς δεν μπορεί να δώσει ένα φάρμακο από τα συνταγογραφούμενα χωρίς να έχει δοθεί με ιατρική συνταγή. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που ζητάμε είναι να εφαρμοστεί ο νόμος, αυτός ο οποίος υπάρχει και απαγορεύει να δίνεται φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή. Άλλο το ένα κομμάτι αυτό και άλλο το θέμα της δραστικής ουσίας και των γενοσύμων, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι που έχει απασχολήσει την ελληνική κοινωνία τον τελευταίο καιρό, με πληροφόρηση και παραπληροφόρηση από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως δεν κατέχουν και καλά το θέμα. Η δραστική ουσία είναι το κομμάτι, είναι η ουσία η οποία κάθε φάρμακο έχει και από την οποία κάνει γίνεται καλά ο ασθενής από την πάθηση την οποία έχει. Αυτό το φάρμακο από την ώρα που αρχίζει και κατασκευάζεται έχει και το έγκωθο το οποίο φτιάχνει το όλο χάπι. Όταν ένα φάρμακο ανακαλύπτεται για πρώτη φορά, υπάρχει λεγόμενη πατέντα από την οποία για μια δεκαετία περίπου δεν μπορεί να το κατασκευάσει κανένα μια άλλη εταιρεία. Έχει λοιπόν την πατέντα. Μετά τη δεκαετία, όταν λύγει η πατέντα, τότε έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε άλλη εταιρεία να αντιγράψει το συγκεκριμένο φάρμακο και το οποίο να το πουλήσει στην αγορά. Αυτό είναι το λεγόμενο γενώσιμο. Το γενώσιμο λοιπόν αυτό έχει δραστικότητα και επιτρέπεται να έχει βιοδιαθεσιμότητα και τη βιοισοδυναμία 80 έως 120% του αρχικού πρωτοτύπου. Εκεί λοιπόν είναι η όλη ιστορία την οποία λέμε και εμείς. Ο κάθε γιατρός από εμάς που γνωρίζει το φάρμακο το οποίο δίνει και γνωρίζει και ποιο γενώσιμο υπάρχει στην ελληνική αγορά, έχει δει μέσα από τις μελέτες που έχει κάνει ο ίδιος, την παρατήρηση στους ασθενείς του και τις κλινικές μελέτες που γίνονται κατά κόρον από τα διάφορα εργαστήρια και από τις εταιρείες, ξέρει ποιο φάρμακο είναι εκείνο το οποίο έχει την καλύτερη δραστικότητα και διαμέσου των παρατηρήσεων που κάνει, ξέρει ποιο πρέπει να δώσει στον ασθενή του. Δεν είναι τυχαίο το ότι πριν από λίγα χρόνια ένα φάρμακο που είχε σχέση με την καρδιολογία ανεκαλύφθη ότι η δραστική ουσία την οποία είχε και ο τρόπος που ήταν κατασκευασμένος ήταν τέτοιος που δεν είχε την αντίστοιχη αποτελεσματικότητα με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από την αγορά μετά από εκείνες αντιδράσεις που κάναμε. Αυτό το παρατηρήσαμε εμείς μέσα από την δράση που είδαμε ότι έκανε το φάρμακο στους ασθενείς. Στους ασθενείς σας. Έτσι λοιπόν, δηλαδή, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να λέμε ότι δεν θα προτείνει, ο γιατρός θα προτείνει σαφώς τη δραστική ουσία. Προτείνουμε το γενώσιμο το οποίο πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι εκείνο το οποίο είναι κατάλληλο. Και εδώ θα πρέπει να κάνω μια παρένθεση. Έχουμε στην Ελλάδα πολύ καλά γενώσιμα. Ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται τα γενώσιμα. Ιδίως αυτά τα οποία είναι κατασκευασμένα στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που έχει πάρει τα εύσημα παγκοσμίως και τα οποία γνωρίζουμε και εμείς οι γιατροί πώς κατασκευάζονται. Υπάρχουν εταιρείες εδώ που κατασκευάζουν φάρμακα που τα διοχετεύουν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Όταν λοιπόν εγώ γνωρίζω. Για την ελληνική βιομηχανία μιλάω. Για την ελληνική βιομηχανία. Γιατί έχουμε ακούσει και διάφορα. Εγώ μιλάω για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Από τα γενώσιμα. Βεβαιότατα. Ξέρουμε πολύ καλά εταιρείες διεθνών καθαρά συμφερόντων που έχουν γενώσιμα τα οποία κατασκευάζουν με πρώτη ύλη η οποία έρχεται από τις χώρες του τρίτου κόσμου, από την Αφρική ή από τις χώρες της Ασίας και στις οποίες η δραστική ουσία, σας διαβεβαίω, κανείς δεν γνωρίζει και δεν μπορούν να τη δουλέψουν. Τώρα για να πούμε. Βέβαια, δεν έχουν και το σημαντικό όφελος να δώσουν το Α ή το Β γενώσιμο αφού είναι η ίδια τιμή αναφοράς. Και είναι απλό και λογικό γιατί νομίζω ότι όλοι το έχουμε συναντήσει. Όχι αν όχι σε εμάς προσωπικά, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά σε ένα άνθρωπο από την οικογένειά του και γενικότερα από το συγγενικό του περιβάλλον, ότι πας σε έναν γιατρό, σου δίνει ένα φάρμακο και σου λέει
ακολούθησε αυτή τη θεραπεία για 5 μέρες, να δούμε πώς αντιδράσει ο οργανισμός σου και μετά βλέπουμε. Ναι. Τώρα με τη δραστική ουσία πώς θα το κάνετε αυτό? Με τη δραστική ουσία δεν είναι το θέμα της δραστικής ουσίας, είναι θέμα ότι από την ώρα που εγώ παρακολουθώ έναν ασθενή, γνωρίζω όταν έχω δουλέψει ένα φάρμακο τι παρενέργειες μπορεί να μου κάνει, ακόμα και το παραμικρότερο εξάθλημα γνωρίζω τι γίνεται. Η ιστορία μας, θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε την υπερλιπιδεμία. Στην υπερλιπιδεμία έχουμε ένα βασικό φάρμακο που δίνουμε, που είναι όντως πολύ καλό, οι στατίνες, η δραστική ουσία. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά στις στατίνες τις οποίες δίνω, τις παρενέργειες που κάνουν και γνωρίζω. Και μάλιστα ανάλογα με τι στατίνη δίνω, τι παρενέργεια και σε τι βαθμό μπορεί να μου την κάνει. Yeah. Αυτό για να το δω εγώ πρέπει να κάνω βιοχημικές εξετάσεις, να έχω κλινική παρατήρηση, αν έχει κάποιους πόνους στους μυς, οι οποίοι είναι πολύ έντονοι, γιατί μας έχονται άνθρωποι που διαβάζουν μέσα, ξέρετε, άμα δείτε πόνους στους μυς είναι παρενέργεια. Εκεί ο γιατρός πρέπει να κρίνει αυτό το πόνο στους μυς, ποιος είναι από μία απλή μυαλγία άλλου τύπου ή είναι παρενέργεια του φαρμάκου. Αυτό μόνο ο γιατρός μπορεί να το κρίνει έχοντας γνώση τη ουσία την οποία δίνει, ακόμα και του σκευάσματος, το οποίο ανάλογα με τη βιοδιαθεσιμότητά του, την οποία υπάρχει και τη μελέτη που έχουμε κάνει εμείς, είπαμε από 80 έως 120% του πρωτοτύπου φαρμάκου. Είναι μια ιστορία που ειλικρινά... Και βέβαια δημιουργείται μετά και ένα αβεβαιότητα και ανασφάλεια και φόβο στους ασθενείς σας. Και δηλαδή κάποιος και... που θα έρθει και ακόμα και σε μένα, όταν μου δίνετε και μου λέτε το χαρτί αυτό για να πάμε στο φαρμακείο να πάρουμε το φάρμακο και ο φαρμακοποιός θα μου δώσει το φάρμακο. Ναι. Εντάξει, εγώ θα σας πω ότι δεν έχω την ασφάλεια που έχω όταν ο γιατρός μου γράφει επάνω το φάρμακο που πρέπει να πάρω. Αυτά και μεταφέρω. Όταν αφορά και σε παιδιά. Εκεί είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα, όπου ειλικρινά βλέπετε ότι σε ένα παιδί, όταν του δώσεις ένα σκεύασμα με μικρή διαφορά από το άλλο, μπορείτε να δείτε πάρα πολλές παρενέργειες και ιδιαίτερα τα εξαθήματα τα οποία τρομοκρατούν πολλές φορές στους γονείς. Ναι. Φανταστείτε τώρα μια νέα μητέρα να έχει το παιδάκι της και να γεμίσει εξάθημα το κορμάκι του όλο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ο γιατρός δεν γνωρίζει ποιο φάρμακο έχει πάρει, τι έχει πάρει και του έχει γράψει το άλφα, πώς θα μπορέσει να αντιδράσει. Είναι πράγματα τα οποία τα επαναλαμβάνουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο Υπουργείο Υγείας καταλαβαίνουν πλέον κάποια πράγματα, αλλά θα πρέπει να απαντήσουμε επίσης. Εσείς εκτός από αυτή την επιστολή έχετε κάνει κάτι άλλο, τουλάχιστον απέναντι στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας? Αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο, το οποίο ξεκινάμε και το συζητάμε, και ιδίως προσφάτως πολύ περισσότερο. Με την νέα ηγεσία έχετε συναντηθεί, ναι, για αυτό το θέμα? Και θα έχουμε και μία συνάντηση σαν Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την 5η στις 10.30 το πρωί. Μας έχει καλέσει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα και για την υπερσυνταγογράφηση, βέβαια, που είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, στο οποίο εμείς όταν μας μιλάνε για υπερσυνταγογράφηση γιατρών, λέμε: κύριε, εμείς μαζί σας είμαστε να καθαρίσουμε το χώρο μας, εφόσον υπάρχουν ονόματα και διευθύνσεις. Δεν μπορεί μονίμως η Λίδη να κατηγορούμε όλους τους γιατρούς ότι φταίνε όλα, σε γιατρούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή, να το πούμε και αυτό, είναι απλήρωτοι 3 ολόκληρα χρόνια σαν επαγγελματίες, στα νοσοκομεία δεν τους πληρώνουν τις εφημερίες, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε πότε θα ξαναπληρώσει. Πέστε μου έναν εργαζόμενο που για 3 ολόκληρα χρόνια δεν έχει πληρωθεί. Πώς αντέχει? Σίγουρα δεν αντέχει. Επομένως, έχετε πολλά θέματα να θίξετε, τα οποία βέβαια τα έχετε ξαναθίξει, κύριε. Επανειλημμένως. Υπάρχει αυτό κάποια διαφορά με τώρα, έτσι ώστε να ελπίζετε σε κάτι διαφορετικό? Θέλω να πω την πραγματικότητα. Στον κύριο Γεωργιάδη, επειδή είναι και καινούριος ακόμα στο χώρο, δεν έχουμε χάσει τις ελπίδες μας και βλέπουμε ότι είναι ένας άνθρωπος με ανοιχτά αυτιά που ακούει. Το μέλλον θα δείξει τα αποτελέσματα. Εμείς είμαστε στο μετερίζι, πολεμάμε για το καλό του Έλληνα πολίτη, για τους ασθενείς πάνω απ' όλα, για τους ανήμπορους. Έχουμε ζητήσει μάλιστα και έχουμε κάνει και μία πρόταση για την συμμετοχή στα φάρμακα. Άλλο μεγάλο κομμάτι. Δεν μπορεί να πληρώνει ένας ανθρωπάκος των 500, των 400 ευρώ την ίδια συμμετοχή με έναν άνθρωπο που βγάζει 5.000 ευρώ το μήνα. Υπάρχει εισοδηματικά κριτήρια σε αυτό. Είναι πολλά τα πράγματα που θα μιλήσουμε και μιλάμε με τον Υπουργό. Για την ώρα έχουμε ανοιχτά αυτιά. Το μέλλον θα δείξει πόσο από αυτά θα υλοποιηθούν. Όπως πολλά είναι τα μέτωπα που έχουν δημιουργηθεί στον χώρο της υγείας. Συγγονεύσεις, μετατάξεις, κινητικότητα, κάποιες κλινικές κλείνουν. Κοιτάξτε, εκτός από τα φάρμακα, δηλαδή, τα γενώσιμα. Στο θέμα τώρα αυτό της κινητικότητας και των νοσοκομείων. Κάποια νοσοκομεία αναβαθμίζονται, κάποια νοσοκομεία αλλάζουν ρόλο. Έχουμε τη διαβεβαίωση του Υπουργού, το μέλλον μπροστά μας είναι, 15 Σεπτεμβρίου τελειώνουν όλα, ότι δεν θα κλείσει κανένα νοσοκομείο, δεν θα απολυθεί κανείς εργαζόμενος. Μπροστά μας θα το δούμε. Εάν ο κύριος Υπουργός αυτό το οποίο λέει τα υλοποιήσει, δεν κλείσει νοσοκομείο, αλλάξει χρήση κάποιων νοσοκομείων, δεν είναι τόσο κακό. Το σχέδιο μπορεί να εφαρμοστεί από την αλλαγή της χρήσης τους. Αν τώρα αυτά τα οποία λέει δεν εφαρμοστούν και βρεθεί ότι είναι, εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά στα χρέη τα οποία έχει το κράτος προς τους γιατρούς, θα μπορούσατε να μας μιλήσετε με νούμερα, κύριε Χατζούρα? Εδώ λυπάμαι που κάηπα το γελάω, αλλά
Μιλάμε για 3 χρόνια. Mm-hmm. Χρωστάνε αυτή τη στιγμή, θα σας απαντήσω απλά, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ΕΟΠΗ, συγγνώμη, των πρώην ταμείων που μπήκαν στον ΕΟΠΗ, mm-hmm. είναι 1,9 δις για, το έτος, για τα έτη 10 και 11, από τα μέσα του 9 έως τέλη του 11. Φανταστείτε τώρα ότι δεν έχουμε υπολογίσει για το 12 και 13, αλλά αυτή τη στιγμή μόνο, τα υπολογίζουμε ότι ακόμα και αυτά εν συνεχεία είναι κοντά στο 1 δις και αυτά. Αυτά το 1,9 δις έχει αποπληρωθεί αυτή τη στιγμή ένα περίπου 25%, το οποίο αποπληρώθηκε με ένα νόμο που έχει βγει από τον Δεκέμβρη του 2012. Υπάρχει ένας πολύ αργός ρυθμός λόγω της τεράστιας γραφειοκρατίας που υπάρχει. Έχουμε μια υπόσχεση από τον κύριο Υπουργό ότι θα πληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος από αυτά, όλο λένε, των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τέλη του 2013, για ό,τι οφείλουν μέχρι το Σεπτέμβρη του 2011. Υπάρχει θολό το οποίο τι θα γίνει για τα υπόλοιπα από εκεί και μετά. Το τελευταίο τετράμινο του 2011 που χρωστάνε όλα τα ταμεία, το 10% του 2012 το υπόλοιπο της προκαταβολής, τα ταμεία που μπήκανε στον ΕΟΠΗ μετά την 1η-1η του 2012, το 2013. Έχουμε λοιπόν ένα χρέος αυτή τη στιγμή το οποίο το υπολογίζουμε πάνω από 2 δις στους γιατρούς και στα εργαστήρια και στα πολυιατρία, το οποίο αυτή τη στιγμή μόνο από αυτό το κομμάτι το 50% μας έχουν πει ότι θα μπορέσει να παραδοθεί μέχρι τέλη του 2013. Και γι' αυτό πάρα πολλοί γιατροί, αν δεν κάνω λάθος, έχουν αποσυρθεί από τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί δεν μπορούν να έχουν στις πλάτες τους και τα χρέη, αλλά και αυτά τα χρέη τα οποία θα έρθουν. Ακούστε, σας είπε και πριν ο κ. Βελισάρης, το που άκουσα στο δελτίο, ότι η κλινική πτώχευσε. Mm-hmm. Σε επόμενο διάστημα, εάν δεν γίνει κάτι, θα πτωχεύσουν εργαστήρια, θα πτωχεύσουν οι γιατροί. Mm-hmm. Οι γιατροί πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Σας λέω ότι έχονται διαταγές πληρωμής στα σπίτια τους, έρχονται αυτή τη στιγμή κατασχέσεις. Έχουμε κάθε μέρα δράματα στον ιατρικό σύλλογο από τους συναδέλφους οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο. Δεν αντέχει άλλο πλέον ο κόσμος. Πρέπει, για να έχουμε μια σωστή υγεία, πρέπει να έχουμε και έναν γιατρό ο οποίος δεν είπαμε να είναι πλούσιος, να είναι ο ευκατάστατος. Απλά να αμείβεται, να μπορεί να ζει στην οικογένειά του. Δεν μπορούν να πληρώσουν εργαστήρια το ρεύμα αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ. Είναι πραγματικότητες αυτά που λέμε. Και τα γνωρίζουν στο Υπουργείο επάνω. Πιστεύουμε ότι και ελπίζουμε κάτι να αλλάξει. Όπως πραγματικότητα όμως είναι και ασθενείς που αποφεύγουν το γιατρό γιατί δεν έχουν χρήματα. Το έζησα στο ιατρείο μου και δεν το πίστευα, το ότι ακόμα και το 20 ευρώ που κάποια στιγμή έπρεπε τυπικά να κόψουμε για να εξετάσουμε έναν ασθενή που είναι το κατώτερο κρατικό τιμολόγιο, δεν μπορούσε ο κόσμος να το πληρώσει. Να το θα σας πω ένα πράγμα και για να για καταλάβετε. Για ιατρική ανάγκη να για ιατρική ανάγκη. Να σας να καταλάβετε ένα πράγμα. Στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών έχουμε κάνει το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Έχουμε 300 εθελοντές γιατρούς, 250 εθελοντές από άλλες ειδικότητες. Εξεταστήκανε μέσα σε διάστημα 12 μηνών περί τους 30.000 ανασφάλιστους πολίτες. Μοιράσαμε, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες φάρμακα από τη συλλογή που κάνει ο πρόεδρος ο Πατούλης, που γυρίζει όλη την Ελλάδα σαν κομμάντο, γυρίζει για να μαζέψει φάρμακα. Και όλοι μαζί δουλεύουμε εκεί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. 30.000 ανασφάλιστοι στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής. Έχουμε αυτή τη στιγμή 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιστους Έλληνες πολίτες. Είναι ορολογιακή βόμβα. Αυτοί οι άνθρωποι, αν συμβεί κάτι, δεν μπορούν να μπουν στο νοσοκομείο, δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα, δεν μπορούν να πάνε στους γιατρούς. Είναι μια πραγματικότητα μπροστά μας. Σας λέω ότι. Και να παρακολουθήσουν για την πορεία της υγείας. Και σας λέω ειλικρινά, είχα 2 δραματικά σημεία που τα θυμάμαι. Μητέρα 42 ετών με πίεση ένα χρόνο πριν, δεν είχε πάρει φάρμακο για την υπέρτασή της όταν την εξετάζαμε στο ιατρείο επί πολλούς μήνες, γιατί ήθελε να πάρει γάλα στα παιδιά της. Και επώνυμος άνθρωπος του καλλιτεχνικού κόσμου, ο οποίος ήρθε με καλυμμένο το πρόσωπό του να πάρει φάρμακα, διότι δεν είχε τη δυνατότητα να το πληρώσει. Είναι τραγικά, περιστατικά, συνταρακτικά. Είναι γεγονότα, τα ζούμε εκεί. Τα ζούμε, δίνεις στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, δίνεις κατάθεση ψυχής. Εγώ πιστεύω ότι δεν προσφέρουμε εμείς, μας προσφέρουν αυτά που κάνουμε εκεί, διότι συνεκρινά ενδυναμωνόμαστε και δεν δίνουμε μια κατάθεση ψυχής εκεί. Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι οφείλω στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και δεν μου οφείλει η εθελοντισμός που κάνω. Και φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτό το διάστημα θα βλέπετε να αυξάνεται και ο κόσμος ο οποίος έρχεται σε εσάς. Μα αυτό είναι το γεγονός ότι δυστυχώς βλέπουμε να αυξάνεται. Έχετε δίκιο. Κάθε μέρα τα στατιστικά, αν βλέπατε, το πρώτο διάστημα είχαμε στο πρώτο εξάμεινο 10.000, το δεύτερο εξάμεινο πήγε 15.000, το τρίτο εξάμεινο ανέβηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι ανεβαίνει. Και οι παροχές. Και οι ανασφάλιστοι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Οι ανασφάλιστοι πλέον δεν μπορούν να πάνε ούτε σε νοσοκομείο. Και αυτό είναι. Και εκεί κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια. Και αυτό είναι διάφορα νοσοκομεία κομμάτι. Που μπορούν και τους δέχονται κομμάτι με βοήθεια των προέδρων των νοσοκομείων και συναδέλφων, τους δέχονται μέσα δωρεάν να μπορέσουν να κάνουν κάποια εγχείρηση. Διότι εκεί είναι το επόμενο τραγικό πράγμα. Μάλιστα.